Κεφάλαιο 2 εδάφιο 5. Με τον Θανάση τον Εσάτζη. Τρίτη φορά και τον Εσάτζη, τον Θανάση δεν τον είχα δει. Δεν ήθελα να καρφωθώ. Του λέω του Γιάννη για τον Δημέτρο τον Εσάτζη, μου λέει, με την αρχόντο πουτάνια που τον διέκρινε. Και αυτός ρωτούσε για σένα προχτές. Έλα αύριο, θα είναι εδώ. Πάω γεμάτος αγωνία και ποθώ. Ο Θανάσης ήταν εκεί. Ντροπαλό παιδί, ευγενικό αλλά και σεξουαλικό. Παναγιά μου, τώρα θα κόβα φλέβες. Είναι σπάνιο. Πια, προϊόν. Θέλεις να πιούμε ένα ποτό στο Κολωνάκι? Μου λέει το ματσό βλαχο τεχνό. Παραξενεύομαι για το Κολωνάκι και του λέω, και δεν πάμε. Και εγώ θα πουλάγα μούρι στις σπούρες του Κολωνακίου. Που για να έχουν ένα τέτοιο τεκνό δίπλα τους, έπρεπε να το χρυσώσουν και εγώ ήμουν ότι το καλύτερο. Ξεκινούμε από την Ομόνια με τα πόδια, ανεβαίνουμε τη Σταδίου, Σύνταγμα και φτάνουμε στο Κολωνάκι. Όλες σχεδόν οι κοπέλες με χάζευαν. Είχα πολλή επιτυχία στο γυνακείο φίλο. Μου έλεγε ο Θανάσης, δεν μου δίνουν σημασία εμένα. Κοίτα πως σε κοιτούν, θα κάνεις κάτι για μένα. Η λέξη του, δίκο που μαχαίρι. Από τη μία κολακευόμουν και από την άλλη σύλλευα. Και βέβαια, μου έλεγε, όποια θες πες μου. Εγώ εύκολα πλησιάζω γυναίκες. Είχα και τον τρόπο μου, τη συμπαθούσα κιόλας. Που είναι το πρόβλημα, την άλλη μέρα είναι στο θηρορείο με 4 εσατζίδες. Με περιμένουν για την ωραία βόλτα. Εγώ προσποιήθηκα ότι είμαι κουρασμένος. Μια άλλη φορά, φαντάστηκα ότι όλα ήταν μέχρι εδώ. Αλλά τον αντίον τώρα άρχισαν. Ο Θανάσης με ποθούσε τρελά. Δεν με ήθελε κράχτη για γυναίκες. Γυναίκες και αυτό, είναι το πιο ωραίο. Δεν πειράζει φιλάρα, μου λέει ο Θανάσης. Άλλη μέρα, σε λίγο φεύγουν και οι φίλοι του κατόπιν. Με εντολή του, θέλω να μείνουμε μόνοι, μου λέει. Πετάγεται ο Γιάννης, εγώ θα πάω να καθαρίσω ένα γραφείο. Κλειδώστε από μέσα την πόρτα και καλή διασκέδαση. Μου έφερε ένα λαδερό με λάδι. Το βάζει στο κομοδίνο λέγοντας μου πονηρά. Μπορεί το τεκνό να έχει μεγάλα προσόντα. Εγώ θα σε προστατεύσω μικρό μου και μη το λυπηθείς. Βάλε μπολικό λάδι. Τώρα είχε καταλάβει. Τα δύο θεϊκά κορμιά σε λίγο είχαν γίνει λιωμένοι πίσω από τον ποθό και την ειδονή. Ίσως η πρώτη ειδονή που είχα τόσο έντονη στη ζωή μου. Το λάδι έκανε χρυσή δουλειά. Χωρίς αυτό ίσως να ήμουν στο νοσοκομείο. Και έπαιξε μεγάλο ρόλο και η τρυφερότητα του Θανάση. Με ήθελε όσο εγώ. Το τέλειο της σχέσεως. Τώρα βρίσκομαι σχεδόν κάθε ημέρα με το Θανάση. Και όταν το κρεβάτι ήταν κατελειμμένο, ο Γιάννης έκανε πολλά ψυχικά. Τότε πηγαίναμε στο κηλικείο και βάζοντας εγώ ένα τηλάρο. Ο Θανάσης ήταν ένα 94. Ζούσαμε το όνειρό μας. Οι μήνες περνούσαν και η αγωνία μου μεγάλωνε, που σε λίγους μήνες θα έχανε το Θανάση. Ο HH Θάνος πολλές φορές έφερνε τη Χουανίτα για να κάνω έρωτα. Προσπαθούσε τότε και αυτός, αλλά δυστυχώς το μικρόβιο δεν φεύγει όταν το γευτείς. Τι άντρας τότε, Θεέ μου. Κεφάλαιο 2 εδάφιο 5.